Αυτά. Μωρή, μπράβο, Σελένη. Πού πας? Σήμερα. Σήμερα. Είμαι καλεσμένη σε ένα πρόγραμμο. Σε ένα πάρτι. Δεν ξέρω καλά τι είναι ο πρόγραμμος. Ναι, ναι, ναι. Δύο φίλοι μου, λοιπόν, κάνουν το πάρτι αυτό που παντρεύονται και εκεί είναι καλεσμένος και κάποιος άνθρωπος που με χώρισε για την πρώην του. Καλυμμένη από τη ζωή η ιστορία αυτή. Καλυμμένη από τη ζωή. Αυτό τώρα είναι πολύ βαρύ που συμβαίνει. Συμβαίνει, όμως. Λοιπόν, τώρα, εγώ εμφανίζομαι με το απόλυτο revenge dress. Απόλυτο revenge dress. Ναι, ναι. Εντάξει, να κάνουμε ένα χαμό. Μάλιστα. Θα τον κάνουμε, λες. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Βαθμολογήστε. Λοιπόν, όλα τρία και ένα δύο της Χριστιάνας. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στη Χριστιάνα, να δούμε τι σκέφτηκε. Ναι, Σελένη, αυτό που φοράς είναι πάρα πολύ ωραίο, σου πάει το φόρεμα, αλλά δεν μπορώ να το δω για εκεί που πας. Τι εννοείς? Έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφάνεια και είναι πρόγαμο, σου είπες, οπότε στην ουσία θα είναι και το ζευγάρι εκεί πέρα. Ναι, εντάξει. Οπότε... Ναι. Τι? Έχει συνδυάσει και χρυσά αξεσουάρ, τα ναι. οποία θεωρώ ότι θα γελάς. Τι? Γιατί είσαι ειρωνική, σου μιλάω και γελάς. Εγώ? Ναι. Όχι. Δεν γέλασε. Δεν γέλασα. Όλη την ώρα που της μίλαγα ήταν τέλος πάντων. Ακούω τι μου λες. Σκυμμένη προς τα κάτω νομίζω. Ναι, εντελώς. Κατάλαβα καλά. Ναι. Και τώρα γελάς, αλλά τέλος πάντων. Θα σου πω, τα χρυσά αξεσουάρ που φοράς, θεωρώ ότι θα πήγαιναν αν ήταν το φόρεμα ίσως μία τουαλέτα χωρίς διαφάνεια. Νιώθω περίεργο vibe, δεν ξέρω. Τι αγάπη μου, δεν τι ξέρω, έγινε. Νιώθω λίγο περίεργα. Γιατί, τι έγινε? Από πού? Από τις κοπέλες. Όχι ρε, όχι. Εγώ γελάω με τη Σελένη. Τι με τις εκφράσεις γελάω. Που κάνει και τον τρόπο που τα λέτε. Δεν είναι ότι νο, Χριστιανά, όχι. Λες ότι γελάει η Σελένη, δεν γελάει. Μετά αισθάνεσαι κάτι από τις κοπέλες οι οποίες δεν ασχολούνταν μαζί σου. Γι' αυτό λέω, τι έχει συμβεί? Μήπως έχει γίνει κάτι που δεν καταλαβαίνω εγώ, δεν καταλαβαίνουμε για να το καταλάβουμε και να σε βοηθήσουμε. Γι' αυτό το λέω. Όχι, δεν συμβαίνει κάτι. Απλά αυτό το φόρεμα για εκεί που πας, θα προτιμούσα να μην είχε τη διαφάνεια. Δηλαδή αυτό το look το βλέπω πιο για beach bar ή για κάτι τέτοιο, το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Και τα χρυσά αξεσουάρ που έχεις βάλει θεωρώ ότι δεν είναι τόσο στο ύφος του φορέματος. Θα το προτιμούσα με ασημί, πέδιλο και τσάντα. Αυτό. Ωραία, τώρα θα της δώσουμε την ευκαιρία να απαντήσει όμως, ναι, Σελένη. Ναι. Ευχαριστώ. Διαφωνώ καθέτως. Θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο φόρεμα για αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και το έβαλα. Μου πηγαίνει πολύ, το έχω επιλέξει έτσι ώστε να κάνει τέλειο fitting επάνω μου. Τα κοσμήματα επίσης τα έχω μετρήσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι ταιριάζουν τα χρυσά στη λάμψη και όχι ασημί γιατί θα το κατέβαζαν. Ακριβώς επειδή είναι διάφανο. Αυτά. Σε ευχαριστώ όμως. Σελένη, μπορείς να πας στους κριτές. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ξεκινάμε με το Στέλιο. Λοιπόν, ωραίο φόρεμα. Όντως σου ταιριάζει πάρα πολύ. Ωραία μαλλιά, ωραίο το σκουλαρίκι. Και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ διάφανο, για να σου πω την αλήθεια, για τη συγκεκριμένη περίσταση. Θα προτιμούσα να μην είναι. Ωραία παπούτσια και μου αρέσουν που είναι τόσο απλά, γιατί έχει αυτό το μήκος το φόρεμα. Και ταιριάζουν πολύ με το σκουλαρί και δεν μου αρέσει καθόλου η τσάντα. Είναι πάρα πολύ καθρεφτίζον το χρυσό και ίσως λίγο σκληρή για αυτό το φόρεμα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ο κύριος για τον οποίο έφτιαξε το σημερινό look θα το πάθει το, εγκεφαλικό. Το θέμα του. Θα βάλω τρία. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Σελένη. Συνεχίζουμε. Πάμε στην Ηλιάνα.
Revenge dress, λοιπόν. Πηγαίνεις εκεί σε αυτό το πάρτι λίγο πριν το γάμο. Εγώ να σου πω ότι δεν με ενοχλεί διαφάνεια. Νομίζω ότι λειτουργεί πολύ ωραία με αυτό το φόρμα και με την κίνηση που έχει. Και έτσι για καλοκαίρι, επειδή είναι και μαύρο, μου αρέσει που δεν είναι πάρα πολύ κλειστό και βαρύ. Θα προτιμούσα και εγώ να αλλάξει την τσάντα. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει καθόλου το ύφος με τα υπόλοιπα που έχει συνδυάσει, τα παπούτσια και τα κοσμήματα. Mm-hmm. Αυτό το βραχιόλι μου αρέσει. Και ενώ δεν είναι καθόλου από τα αγαπημένα μου, νομίζω ότι σε αυτή την εικόνα ταιριάζει απόλυτα και ίσως να πήγαινε προς τα εκεί και με τα παπούτσια. Δηλαδή να είχε μια θαμπάδα και να είχε κάποια λεπτομέρεια στο τακούνι, που όπως είσαι πλάτη και βλέπει την πλάτη, τίποτα άλλο. Δεν έχει φάσμα. Να έχει και μια μικρή λεπτομέρεια στο τακούνι. Okay. Ναι. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη. Να σου πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά και το κεφάλι που έχει φτιάξει. Ταιριάζουν απόλυτα με αυτή την εμφάνιση και με την πλάτη την υπέροχη. Τα παπούτσια είναι ωραία, θα προτιμούσα να είχαν περισσότερα λουράκια να ταιριάζουν στο ύφος του ρούχου, που να ανεβαίνουν και αυτά λίγο προς τα πάνω. Και επίσης η τσάντα, έχουν δίκιο τα παιδιά, είναι αυτή η υφή από μακριά που φαίνεται, είναι σαν αυτά τα αντιλιακά αυτοκίνητα που βάζει μπροστά τα σημεί, αλλά σε χρυσό. Σε χρυσό, ναι. Δεν φαίνεται πολύ ωραίο, ειδικά με αυτή την εμφάνιση που έχει μια κομψή. Διακριτικότητα, όχι η διαφάνεια, αλλά γενικά η σιλουέτα που σου φτιάχνει. Mm-hmm. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ τρία σήμερα. Σελένη, μπράβο, μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου και καλή επιτυχία. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.